Καλησπέρα παιδιά, τσεκτυγνάω, Κώστας εδώ. Τελείως διαφορετικό το σημερινό unboxing και δεν το κάνω εγώ και θα καταλάβετε τι εννοώ. Θυμάστε το ρολόι που μου είχε στείλει number 1, το F6 ή F6, το οποίο είχε σταμάτησε τελωνείο. Το έκανα το unboxing και ένα πολύ ωραίο unboxing και θα σας το ανεβάσω λογικά πιο μετά αυτό. Στα καπάκια μπορεί, θα δούμε. Αλλά σκεφτόμουν ότι ρε παιδιά, σας έχω δείξει τόσα ρολόγια και δεν έχετε δει αν δουλεύουν στην πράξη ή οτιδήποτε. Δηλαδή έχετε σχεδόν όλη τη σειρά της number 1 και δεν ξέρετε αν είναι ok ή όχι. Η μπαταρία τους είναι αθάνατη, πάντως σας το λέω, κρατάει άπειρα. Γύρω στις 50 μέρες έβλεπα και όντως το προηγούμενο κράτησε γύρω στον 1,5 μήνα περίπου μπαταρία με απλή χρήση. Άπειρη μπαταρία, αλλά πέρα από αυτό. Συζητούσα με τα παιδιά στα οποία πηγαίνω γυμναστήριο, τα οποία έχουν το γυμναστήριο μάλλον στο οποίο πηγαίνω και μου λέγανε φέρε κανένα πράγμα να ανοίξουμε κι εμείς επειδή παρακολουθούν το κανάλι. Και σκεφτόμουν ότι ρε παιδί μου, τουλάχιστον αν κάποιοι ξέρουν από sports watch και όχι μόνο, είναι αυτοί και ξέρουν να τα δοκιμάζουν κιόλας και κάνουν και αθλήματα. Οπότε λέω, γιατί να μην το πάω. Βέβαια, η αλήθεια είναι επειδή αυτή τη φορά κάνω τον cameraman, δεν είναι τόσο σταθερό το βίντεο. Βασικά, όχι, είναι σταθερό, αρκετά καλά σταθερό. Απλά ο ήχος είναι λίγο. Θα το δείτε. Αλλά είναι αρκετά ωραίο βίντεο, έχει την πλάκα του, έχει το ενδιαφέρον του και νομίζω θα πάρετε αρκετές πληροφορίες που ακόμα κι εγώ δεν ήξερα σχετικά με το πώς εξετάζουμε κάποια πράγματα στα sports watch και όχι μόνο, ειδικά με τους πολέμους της καρδιάς. Θα το δείτε. Οπότε συνεχίστε στο βίντεο και το κανονικό δικό μου unboxing θα έρθει πιο μετά. Αυτά από μένα. Γεια. Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά, φιλαράκι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κώστας. Έχει το γυμναστήριο στο οποίο πάω. Και ποιος πιο ειδικός να το δει, να το τσεκάρει, ορίστε το είπα. Τσεκάρε το για αρχή, να μου πεις εντυπώσεις, πώς σου φαίνεται εμφανισιακά. Είσαι γεννημένος που κάνω unboxing. Λοιπόν, αυτό είναι της number 1 το ρολόι, το F6. Καταρχήν, πες μου αρχικές εντυπώσεις, πώς σου φαίνεται. Θυμίζει πάρα πολύ τη Casio, τα G-Shock, τα ρολόγια, ο σχεδιασμός του. Γενικά το περίγραμμα, το πλαίσιο στο καντράν. Ναι. Τα χρώματα μου φαίνεται, είναι μόνο αυτά τα χρώματα? Ναι, δυστυχώς είναι μόνο το τίλ, το μπλε, το ελαφρύ. Ναι. Φαίνεται λευκό, αλλά... Όχι, είναι το μπλεδάκι όπως έχει στο κινητό. Κάτσε το ψάξουμε να το βρούμε. Ωραία. Οπότε δουλεύουν τα κουμπιά τα 4, τα περιφερειακά, σωστά? Ναι, έχει αυτό, pass up και down τις σελίδες, το γράφει κιόλας εδώ πέρα. Αυτό είναι το confirm για να επιβεβαιώσει ότι μπαίνεις κάπου σε ένα μενού. Αυτό πας πίσω και είναι το stopwatch για το ξέρεις, χρονόμετρο και αυτά. Και έχει και ένα κουμπί εδώ πάνω το οποίο είναι για να, σαν σύντομο πλήκτρο. Επίσης, αν μπεις μία φορά, πρόσεξε. Αν το πατήσεις μία φορά μπαίνεις στο μενού, ωραία. Αν το πατήσεις από ό,τι κατάλαβα παρατεταμένα, νομίζω, αν μας βάλεις σε... Καλημέρα. Σε sports watch, αλλά δεν είμαι... Θα το βρούμε. Α. Σε ευχαριστώ. Για κάνε πάνω κάτω με αυτά πας. Α, έχει και αθλήματα μέσα, κάτι που δεν το όδειξα εγώ. Ποια έχει, κάτσε να εστιάσω. Έχει προεγκατεστημένα ποδόσφαιρο, πεζοπορία στο βουνό, ρηβασία, μπάντμιντον, πινκ πονγκ, κολύμβηση, μπάσκετ, ποδηλασία, τρέξιμο. Α, τα κλασικά, ναι. Οπότε, ναι. Και ο αισθητήρας. Ο αισθητήρας έχει για καρδιά παλμούς. Με δύο κίδες από πίσω. Και από εδώ πέρα είναι υποφορτιστής, είναι όλα μέσα. Λοιπόν, για βάλε να μου πεις καταρχήν πώς κάθεται. Το φέρα στον Κώστα, κυρίως γιατί τουλάχιστον είναι πιο ειδικός σε αυτά. Εγώ να σέρνω το κουφάρι μου σε βουνά και σε λαγκάδια δεν πρόκειται, οπότε... Ωραία. Λοιπόν στο CS το χέρι είναι πολύ καλή, είναι ελαφρύ το ρολόι. Ναι. Το έχω βάλει πιο πάνω γιατί τα sports smartwatch για να πιάσουν καλά τη μέρη των παλμών πρέπει να είναι πιο ψηλά και όχι ακριβώς στον καρπό όπως τα φοράμε περισσότερα. Εγώ πάντως το φοράω κάτω, ναι. Έχει μια απόκληση. Σοβαρά. Πρέπει να μπαίνει λίγο πιο ψηλά, το βρουν και τα παιδιά. Ωραία. Το μενού δεν ξέρω κάτι, θα το βρούμε. Λοιπόν, εδώ τα βήματα που έχεις κάνει από το πρωί εσύ. Θες να το δοκιμάσουμε. Τα βήματα μέσα στο κουτί είναι. Μέσα στο κουτί είναι. Μέσα στο κουτί είναι, τα μετράει και μέσα από το κουτί. Λοιπόν. Να δούμε παρατεταμένα για να μπούμε στα αθλήματα. Ναι, για να κρατά το. Ωραία. Και πάμε. Πάνω κάτω. Τώρα ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να παίξουμε. Όχι. Βγήκε πάλι. Α, ναι, βγήκε. Επίσης, για πήγαινε λίγο στα αθλήματα. Για πάτα μια φορά. Ωραία, πατάς μέσα και μπαίνεις από εδώ. Έπρεπε να το έχουμε βρει. Είναι αυτά ή μπορείς να βάλεις κι άλλα? Από ό,τι κατάλαβα αυτά είναι. Αυτά είναι. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα περισσότερα, αλλά από ό,τι κατάλαβα στο επόμενο μοντέλο παίζει να είναι τα περισσότερα από όλα. Για βάλει ο παλμούς καρδιάς να μετρήσουμε, θα πιάσει.
Μια πάτα και το start μήπως πρέπει να ξεκινήσει. Και περιμένουμε. Ωραία. Μπομπα. Έβγαλα, εντάξει, ωραία. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και είμαι και πολύ καλά στην υγεία μου από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Σε ηρεμία, 70 πάλι, μην άψογα. Και τα μετράει real, έτσι. Σε φάση στο. Εντάξει, καλό είναι. Ωραία, οπότε να δούμε. Α, έχει μετράει και ύπνο. Για τον ύπνο, εντάξει, αυτά τα ρολόγια είναι λίγο άβολο να μετρήσει τον ύπνο. Ειδικά σαν και εμένα που κοιμάσαι πάνω. Ναι. Έχει ένα θεματάκι. Ωραία, λοιπόν, να δούμε τι μέτρηση μπορούμε να κάνουμε. Αρχή μου το έχει ξεκινήσει ένα τρέξιμο. Γενικά από ποιότητα πώς σου φαίνεται, εμένα μου φάνηκε αρκετά πλαστικό, αρκετά αλλά πλαστικό, δεν θες και κάτι παραπάνω νομίζω. Όχι, για το κόστος του ποιο είναι, Κωστή? Από ό,τι είδα ξεκινάει από τα 22 και φτάνει μέχρι τα 27 ευρώ. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή τιμή, αρκεί να έχει καλή ανταπόκριση. Ακρίβεια, ναι. Καλή ανταπόκριση. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε να κάνουμε λίγο ποδήλατο. Ναι. Επιλέξαμε να μπούμε στην ποδηλασία, πατήσαμε το start. Ξεκινάει ο χρόνος, μετράει αμέσως. Από το κουμπάκι του εσωτερικού της οθόνης μπορεί να αλλάξει τρεις ενδείξεις που σου λέει πόσες θερμίδες έχεις κάψει, τους παλμούς της καρδιάς σου και την ώρα που συμφωνεί τώρα, είναι συγχρονισμένο με το Internet Time. Το αρνητικό ποιο είναι από ό,τι βλέπω, ότι δεν σου μετράει απόσταση. Σου μετράει μόνο θερμίδες και τους παλμούς της καρδιάς σου. Οπότε έχει ένα μειονέκτημα. Χρόνο κάτω, ωραία. Παλμούς καρδιάς, ώρα, ωραία. Και θερμίδες που έχεις κάψει. Ναι. Α, δοκιμάσουμε να κάνουμε λίγο ποδηλατάκι. Okay. Στη βασανιστήρια βάζω τους ανθρώπους για να βοηθάνε στα βίντεο. Okay. Φαίνεται, γράφει κανονικά. Ναι, γράφει τους παλμούς. Κατά πόσο συμφωνεί. Επίσης, αν κουνήσεις το χέρι, νομίζω ενεργοποιείται. Αν κάνεις ένα λεπτό, θα σβήσει. Ναι. Ανταποκρίνεται. Στους παλμούς ανταποκρίνεται. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι μετράει real time τους παλμούς. Ότι τους βλέπει συνέχεια. Κάτι το οποίο σε άλλο πρέπει να το ρυθμίσει να το κάνει. Οπότε. Ωραία, έσβησε. Ναι. Αν κουνήσεις το χέρι σου ανάγκη, που είναι πολύ καλό, χωρίς να πατήσεις κουμπί. Ενώ μετράει τους παλμούς της καρδιάς και έχει άμεση απόκριση, αν και δεν φαίνεται λίγο χαμηλό αυτό που δείχνει, δεν δείχνει καθόλου. Έχει την αίσθηση της ώρας. Στην οθόνη που μου έχει δίπλα το σήμα για τις θερμίδες, μου δίνει 0-0. Υπάρχει μια περίπτωση αυτό να είναι η απόσταση. Αν όντως είναι η απόσταση, τότε δεν μπορεί να δουλέψει σε στατικό όργανο, ναι. Σε ποδήλατο. Θα πρέπει να είναι μόνο έξω, σε ποδηλασία έξω ή σε πεζοπορία. Είναι πολύ πιθανό, με τα πιο πολλά smartwatch που έχουν ένδειξη για ποδήλατο, στατικό ποδήλατο, έχουν διαφορετικό σήμα. Το Mi Band που σου είχα δείξει το έχει αυτό. Ναι, έχει το σήμα του στατικού ποδηλάτου που μετράει την απόσταση με μια συνάρτηση παλμών καρδιάς, ταχύτητας. Κατάλαβα. Λες να το δείχνει μετά στο app, θα το δούμε κλείνοντας. Θα στο αφήσω να το δοκιμάσεις και σε κανονικό ποδήλατο, γιατί δεν θα είναι τώρα μόνο για 5 λεπτά το τέτοιο. Θα σου αφήσω να το λιώσεις λίγο. Εννοείται. Στο ποδήλατο οι ενδείξεις είναι αυτές. Ένα άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση. Ότι όλα τα αθλήματα που έχει είναι εξωτερικού χώρου. Ναι, μου είχαν πει ότι είναι για... Δηλαδή, τρέξιμο έξω δεν έχει για διάδρομο. Ποδόσφαιρο, πάλι σε γήπεδο, ρημασία. Μπάντιμο που είναι σε γήπεδο μετακινείται. Τέμπλ, τένις, πάλι που υπάρχει μια μετακίνηση. Πρέπει να είσαι σε επαφή με το περιβάλλον. Αυτό ναι. Είναι πολύ καλό. Είναι αδιάβροχο στα 50 μέτρα, ναι. Και πρέπει να είσαι σε επαφή με το περιβάλλον. Και ποδηλασία, αυτό το σηματάκι συνήθως είναι για ποδηλασία εξωτερικού δρόμου, όχι για στατικό γυμναστήριο. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το smartwatch είναι πιο πολύ για εξωτερικές δραστηριότητες. Κυρίως, ναι, από ό,τι ξέρω και η εταιρεία έχει γι' αυτό το πλασάρι. Αυτό. Γι' αυτό και θα στα αφήσω να το τσεκάρεις. Και από ό,τι είδα πιο πριν μου βγάλει που το έχεις συνδέσει με το Facebook, με το κινητό σου, έβγαλε και ειδοποιήσεις, ναι. Που και αυτό είναι πολύ καλό. Όταν είσαι έξω, σου χτυπάει κάτι, το βλέπεις, δεν χρειάζεται να βγάλεις το κινητό από την τσάντα ή από την τσέπη. Γενικά είναι πολύ καλό αυτό. Για αρχή τουλάχιστον, αν και απλό, φαίνεται εγώ και εντάξει, αυτό. Okay. Ναι. Κοίτα, είναι... Θες να το βγάλω, να δω λίγο και να κοίτα του από κάτω, αν σταματάει αμέσως το μετρητή. Χτυπάει, εντάξει. Ακόμα γιατί το έχουμε στο μενού της. Για να μας πει ένα παλμογράφο. Και μετράει και ύπνο από ό,τι είδαμε, εντάξει. Για 22 ευρώ που μου λες,
αν έχει κάνει τις μετρήσεις έξω σε απόσταση, θερμίδες. Κοίτα, αυτό θα το αφήσουμε για τον επίλογο αφού το δοκιμάσει και έξω για σίγουρα. Οπότε. Κατά τα άλλα, είναι, νομίζω ότι για γυμναστήριο δεν κάνει. Για γυμναστήριο δεν κάνει. Γιατί πολλοί τα ρωτάνε αυτό, ότι ξέρεις τι θα πάρω ένα για το τέτοιο. Όχι. Αυτό δεν κάνει για γυμναστήριο. Και ίσως και αυτό είναι και τόσο έτσι φτιαγμένο έξι ώστε να αντέχει καταπονήσεις αν πέσει, αν πέσει κι εσύ μαζί με αυτό. Στο ξύλο. Νομίζω ότι το πλαστικό του είναι. Δεν πρόκειται να τραυματιστεί το ρολόι. Επίσης δεν χαράζεται η οθόνη, λέει, να τη σκράτς τουλάχιστον. Άμα θες χάραξε την δεν έχω θέμα. Ένα μειονέκτημα ξέρεις, να το δούμε. Στο μενού με το πλήκτρο που έχει μέσα στην οθόνη μπορείς να πας προς τα κάτω. Δεν υπάρχει επιλογή για να πας προς τα πάνω. Ναι. Οπότε άμα κάνεις ένα λάθος στο πέρασμα. Υποτίθεται ότι αν το κάνεις ένα κύκλο. Αυτό είναι το μόνο κακό. Για να ξαναφτάσεις στην αρχή. Εκτός και αν μπορείς να πας με το back, το stop ίσως. Ναι, για να κάνεις. Αν μάθεις αυτό, ναι, αυτό μπορείς. Με το app. Ωραία. Μπορείς. Οπότε εγώ σου τα αφήνω να το δεις και να μου πεις και το conclusion στην ποδηλασία. Πέρασε μια εβδομάδα περίπου από το τελευταίο πλάνο. Όπως βλέπετε. Εντάξει, βλέπετε και έχει αλλάξει ρούχα. Ξέρετε, δεν θέλει να αλλάξει. Αλλά πέρα από αυτό, έχει περάσει μια εβδομάδα από το τελευταίο πλάνο. Άφησα το ρολόι μια εβδομάδα στον Κώστα να το τσεκάρει. Καταρχήν, θα ρωτάω εγώ, θα απαντάς, θα το βρούμε πώς το κάνουμε. Πες μου πρώτα απ' όλα από μόνο σου τι εντυπώσεις είχες μια εβδομάδα που το χρησιμοποιούσες. Ήταν απέσιο. Σοβαρά τόσο χρόνια. Απέσιο. Ήταν χάλια μαύρα. Δεν είχε ανταπόκριση καλή στα πατήματα. Προσπάθησα μία ώρα στο σπίτι να μάθω πώς να το χειρίζομαι γιατί υποτίθεται ότι όταν τρέχεις, όταν είσαι πάνω στο ποδήλατο. Στο κινητό το σύνδεσες. Ναι, ναι, τα πάντα όλα, ήταν χάλια. Ναι. Χάλια. Και δεν είχε καλή ανταπόκριση στα κουμπιά του. Ναι. Ενώ το είχα μάθει, έμαθα αυτό πάνω, αυτό κάτω, αυτό. Η μονή οθόνη αφής που κάνει μόνο μία κατεύθυνση μπερδεύει τον κόσμο. Ενώ έχει έξι επιλογές, αν θες να κάνεις λάθος, πρέπει να κάνεις ένα ολόκληρο κύκλο για να πας σε αυτή που ήθελες. Κατάλαβα. Το δοκίμασα τρέξιμο σε μετρημένη διαδρομή, συγκεκριμένα 2,5 χιλιόμετρα. Μέχρι τα 500-600 μέτρα είχε ένα καλό μέτρημα. Μετά με έβγαλε ότι έτρεξα 7 χιλιόμετρα. Μόνο. 7 είναι έκανα 2,5. Αυτό είναι καλό. Άμα θέλει κάποιο να δείχνει παραπάνω φιγούρα. Αυτό. Στο ποδήλατο ακόμα χειρότερα. Στο ποδήλατο, ενώ είχα ποδηλατήσει πάνω από 20 χιλιόμετρα, ήταν το ανάποδο. Έλεγε ότι έχω κάνει 9 ή 10. Και ότι είχα παλμούς στους 80 κάτι. Βασικά μόλις ίδρωσα, σταμάτησε να έχει απόκριση στους παλμούς. Δεν έκανε επαφή. Δεν έκανε επαφή. Κακό. Γιατί από ό,τι έχει μόνο δύο ακίδες από κάτω. Αλλά ποιο είναι το νόημα τότε, άμα είναι να υδρώνεις αυτό, υποτίθεται ότι πρέπει να υδρώσεις για το να. Το νόημα είναι αυτό, φαντάζομαι που έκανα πριν το πετάξω. Γιατί το πέταξε το ρολόι. Ναι, δεν το έχουμε το ρολόι, το πέταξε. Το πέταξα. Εντάξει, ναι. Το πέταξα και δεν το βγάλα. Γεια σας, γεια σας, καμία. Το νόημα είναι ένα φθηνό ρολόι, να το πάρει κάποιος να βλέπει την ώρα. Να το δώσει στο πεντάχρονο παιδί του να παίζει για να μην το σπάσει. Να βλέπει την ώρα μέσα στο γυμναστήριο, να τον βλέπουν οι άλλοι και να λένε: Ωχ, αυτό έχει μάθει. Γαμάει. Γαμάει αυτό με το σμάτι. Αυτό ήταν πολύ καλό, αλλά δεν είναι καλό. Και για ίσως μικρές αποστάσεις, να σου μετρήσει λίγο παλμού στο διάδρομο και να σκουπίζει το χέρι σου. Άρα δεν αξίζει τα λεφτά, ούτε τα 20 ευρώ τελικά. Κοίτα, επειδή είναι λίγο μεγάλο, αν πάρεις και μία πρόκα με 10 λεπτά, μπορείς να το κάνεις ολόκληρο τείχου. Είναι η πιο πρακτική εφαρμογή που βρήκα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Εν τω μεταξύ, έχουμε και το Θύμιο εδώ. Γεια σου, Θύμιο, πες ένα γεια. Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ είναι αυτός που έρχεται όταν φεύγω εγώ. Αυτός είναι gamer. Αυτός είναι gamer. Λοιπόν, οπότε. Οπότε προτείνω στον κόσμο, επειδή είχα πάρει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω, θα το κάνω. Προτείνω στον κόσμο αν θέλει να δώσει αυτά τα λεφτά, 27 ευρώ, μου έχει πει 30 ευρώ. Από 22 μέχρι 27 αξίες, πώς πάνε τα κινέζικα να κατεβαίνουν. Να πάρει το Mi Band ή το 1 ή το 2. Το 2. Το 2. Που το έχω κι εγώ. Που εγώ το χρησιμοποιώ σαν δείκτη βέβαια. Ξέρεις, για να έχω μέτρημα με το. Ναι, κατάλαβα. Να πάρει αυτό στα 2 λεπτά που έχει πολύ καλύτερη απόκριση. Βασικά είναι πολύ καλύτερο. Και εγώ στα τόσα που έχω χρησιμοποιήσει πιστεύω ότι όντως είναι το καλύτερο. Δεν είναι GBG λίδικο. Ναι. Μπαταρία δεν κρατάει τόσο, αλλά και πάλι μια χαρά είναι για 20 μέρες. Να δεις το unboxing video, να δεις το unboxing video. 10 μέρες δεν έλεγες το Mi Band 2. Το Mi Band το 2 κρατάει 20 μέρες. Το number 1 κρατάει. Πέρασα το τεστ, έχω δει το βίντεο. Ναι, το πέρασε, συγκρίνεσαι. Το number 1 αυτό που κάνουμε κρατάει 50 μέρες. Είναι πρακτικά. Ναι. Είναι λίγο χάλια. Ακριβώς. Οπότε, ξέρεις, είναι στοιχείο δόση για να κρατάει μπαταρία. Όχι, πέρα πλάκα. Οπότε, απλά δεν. Μην το πάρετε, κοιτάξτε το. Εν τω μεταξύ, πες να είναι το πιο περίεργο unboxing review, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται. Ξέρεις, έχω ανοίξει τόσα ρολόγια. Κάτσε, είναι. Να πω κάτι να πράγμα. Αλήθεια το πέταξα.
Δεν το έχουμε επειδή το πέταξα. Το έβγαλα και το πέταξα. Λέω προτιμάω να του δώσω 30 ευρώ πίσω παρά να το έχω μέσα στο σπίτι μου. Κώστα, ο Κωνσταντίνος είπε ότι μήπως θα μου το έδινε. Το πέταξα, ρε. Μην κλάψεις, θα σου δώσω άλλο ρολό, έλα. Αν μας ξαναστείλει ποτέ καμία εταιρεία μετά από αυτό το ρολό. Μόνο οι θαραλέες εταιρείες. Μόνο οι θαραλέες, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε... Κώστα, συγγνώμη, εγώ το πέταξα. Εντάξει, εγώ. Και μην το πάρει γιατί είναι απέσιο. Εντάξει. Λοιπόν, πάνω κάτω, γι' αυτό, ξέρεις κάτι, γι' αυτό έγινε η φάση με το συγκεκριμένο. Γιατί έχω ανοίξει τόσα ρολόγια, ο κόσμος ρωτά είναι, δεν είναι. Ε, αξίζουν ή όχι. Γι' αυτό και το έφερα και εδώ σε φάση, τουλάχιστον εσείς που έχετε μια ιδέα παραπάνω. Εγώ το να βλέπω την ώρα και να λέω. Να το ξέχασα. Επειδή υποτίθεται ότι έχει μέσα και μια εφαρμογή για ποδόσφαιρο. Η εφαρμογή του ποδοσφαίρου είναι ακριβώς ίδια με την εφαρμογή του τρεξίματος. Μην το δει κάποιος. Όταν λες ότι έχεις εφαρμογή ποδοσφαίρου, καλό θα είναι να έχεις και μετρήσεις επιταχυνσιόμετρο, αλλαγής κατεύθυνσης, σταματήματα, ένα δείκτης εφαρμογής. Αυτά δεν βοήθησε το ρολόι, αυτά δεν τα έχει. Οπότε ουσιαστικά η εφαρμογή του ποδοσφαίρου. Με του μπάντμιντ και όλα αυτά που είχε, είναι ίδια με το τρέξιμο. Ναι. Δεν βοηθάει σε κάτι. Τυπικά άλλο. Είναι ρισκίνη το ίδιο πράγμα. Ναι, αυτό ακριβώς, οπότε εντάξει. Οπότε αυτά. Το verdict βγήκε. Τώρα πρέπει να έχουμε ένα σφυρί να πέσει το hammer κάτι και να πούμε. Θα το χτύψει καμιά ρόλα. Λοιπόν, κομπλέ, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το review. Ευχαριστώ που επιτέλους μπήκατε στο πλάνο, αγαπητέ, τόσο καιρό. Εδώ το παιδί είναι ο καλύτερος PlayStation Rainbow Six Gamer που υπάρχει σε όλο το σύμπαν. Βάλε νησί, βάλε στο νησί. Στο νησί, το νησί μας είναι το σύμπαν. Λοιπόν, thank you very much. Εμείς θα τα πούμε και σε ένα επόμενο unboxing. Για πείτε στα σχόλια. Το μέχρι να δείξω και τη φάτσα μου. Μόνο εγώ δεν θα δείχνω με. Έλα, γορίνο μου, έλα. Έλα. Να δείξω και εγώ τέτοια. Μπείτε μας αν θέλετε να. Εν τω μεταξύ γυμναστήριο, μην βλέπετε έτσι. Έκανε γυμναστήριο. Τώρα ντύθηκε, παιδιά, και μπανιαρισμένος έτοιμος είναι. Να κάνω βίντεο. Πείτε μας αν θέλετε να κάνουμε κι άλλα τέτοια. Θα ήθελα, έχει πλάκα να κάνουμε κι άλλα τέτοια. Οπότε πείτε στα σχόλια, ναι ή όχι. Επίσης. Πείτε στα σχόλια αν θέλετε να τον τραβήξουμε μια μέρα στην προπόνησή του. Ωχ, ναι. Λοιπόν, χαιρετώ, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά.